Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ψήφο εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες έδωσαν οι ευρωπαϊκοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, καθώς και τα τέσσερα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας πέρασαν επιτυχώς τη διαδικασία των stress test για το 2018. Πλέον, μετά την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας που περιέλαμβανε και ένα ιδιαίτερα σκληρό δυσμενές σενάριο, οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες μπορούν να περάσουν στην επόμενη μέρα της λειτουργίας τους, έχοντας εξασφαλίσει το καλό σέχιν της Φραγκφούρτης. Νέα επίθεση εξαπέλυσε η Quintessential Capital Management κατά της Πολυφολή, εμένοντας τα επιχειρήματά της εναντίον του ελληνικού ομίλου και δίνοντας συνέχεια στο Serial που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και βήθησε την τιμή της μετοχής. Όπως αναφέρει σε νέα ανακοίνωσή του, το Αμερικανικό Fund αναφορικά με το δίκτυο των σημείων πώλησης που εμφανίζεται σημαντικά μικρότερο από το αναμενόμενο, η αναζήτηση καταστημάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας Πολυφολή αποδίδει συνολικό αριθμό 587 σημείων, ενώ το δίκτυο μετά από διασταύρωση των υφιστάμενων καταστημάτων έχει περιοριστεί σε 289 σημεία. Παρέμβαση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς είχαμε σήμερα το πρωί, όπου θα ζητήσει από την εισηγμένη εταιρεία να προβεί σε πρόσθετο ανεξάρτητο έλεγχο στοιχείων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για την χρήση 2017 από αναγνωρισμένη διεθνή ελεγκτική εταιρεία. Για οργανωμένο σχέδιο κατά της Πολυφολή έκανε λόγο διεθνών σύμβουλων εταιρείας, ενώ προανήγγειλε την προσφυγή στην δικαιοσύνη. Σύμφωνα με μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, μία στις τρεις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ως δυνητικό αντικείμενο τις εξαγωγές αγαθών, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις των κλάδων της βιομηχανίας και χοντρεμπορίου, είναι εξωστρεφείς. Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας έχει τη δυναμική να συγκλίνει σταδιακά σε όρους εξωστρέφειας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίσιμο προαπαιτούμενο αποτελεί η υιοθέτηση από περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των βέλτιστων πρακτικών, τις οποίες ακολουθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις που κέρδισαν μερίδια στη διεθνή αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Πρώτον, ισχυρή στόχευση στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους και στο branding. Δεύτερον, έμφαση στην αξιοποίηση των δομών clusters. Και τρίτον, προτεραιότητα σε ανεπτυγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής, στις οποίες τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι επιτυγχάνονται υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο και με τις 809,64 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 1,81%. Ανωδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.